Ο μπαμπάς σου σε έμαθε να είσαι πάντα παιδί. Η φίλη σου πώς τα μπερδεύεσαι. Και η μαμά σου πώς τα ξεμπερδεύεσαι. Η μητέρα της μαμάς σου σε έμαθε να ξεχωρίζεις το κακό από το καλό. Ο καλός μαθητής πώς να κάνεις γελάκια, τα κουνάκια, ψαλιδάκια. Και Ίον σε έμαθε τη σοκολάτα Γάλακτος. Τη δική μας σοκολάτα Γάλακτος. Ίον Γάλακτος. Πιο σοκολάτα Γάλακτος δεν γίνεται. Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα περίθαλψης, σήμανσης και στήρωσης για τα αδέσποτα. Την επόμενη φορά που κάποιο αδέσποτο έχει ανάγκη, καλέστε άμεσα το Δήμο σας και επιμείνετε να το αναλάβει. Αν ο Δήμος σας αδιαφορεί, ενημερώστε τον εισαγγελέα. Το Τμήμα Προστασίας Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και το Υπουργείο Εσωτερικών. Ενημερώστε την αστυνομία, τον εισαγγελέα και τα συγκεκριμένα υπουργεία σε οποιοδήποτε περιστατικό μαζικών θανατώσεων, παράνομων ευθανασιών, μόνιμου εγκλεισμού και συνθήκων σε χώρους δημοτικών καταφυγίων. Φιλοζωικό σωματείο Φροντίζω Νεάπολης Σικαιών. Είναι καιρός να μπουν τα πράγματα στη θέση. Δεν φοβόμαστε, ενημερωνόμαστε. Εάν έχετε το παραμικρό σύμπτωμα ίωσης, παραμείνετε στο σπίτι σας για να μην μεταφέρετε την νόσο σε άλλους. Ειδικά οι ευπαθείς ομάδες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες, ενώ από το πρώτο σύμπτωμα, πυρετό, βήχα, δυσκολία στην αναπνοή ή πόνο στο στήθος, τηλεφωνούμε στο γιατρό μας. Οι δύο επόμενοι μήνες είναι ιδιαίτερα κρίσιμοι. Ας είμαστε όλοι προσεκτικοί. Πλένουμε συχνά και σχολαστικά τα χέρια μας. Καλύπτουμε το στόμα και τη μύτη με τον αγκώνα όταν βήχουμε ή φτενιζόμαστε. Αποφεύγουμε μέρη με συνωστισμό. Καθαρίζουμε καλά τις επιφάνειες. Αερίζουμε συχνά το χώρο. Για απορίες σχετικά με τον κορονοϊό, καλέστε το 1135. Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα. Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα. Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται. Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται. Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».